στις προηγμένες κοινωνίες, δυτικές και όχι μόνον, ο ιδιωτικός τομέας παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στα θέματα παιδείας αλλά και εκπαίδευσης. Εγώ διαχωρίζω την παιδεία από την εκπαίδευση. Είναι άλλο πράγμα η παιδεία, είναι άλλο πράγμα η εκπαίδευση. Και επειδή η εποχή μας χρειάζεται κυρίως εξειδίκευση, ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις η εκπαίδευση και σε χώρες οι οποίες περνούν οικονομική κρίση να είναι περισσότερο σημαντική από την παιδεία. Να το κάνω πιο λιανά αν θέλετε. Ο νέος σήμερα και η οικογένεια αγχώνεται για τη δουλειά του παιδιού, το οποίο θα πρέπει να βρει έναν χώρο για να εργαστεί και να αμυφθεί. Οι χώροι κυρίως είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν μια εξειδίκευση. Όχι μια γενική παιδεία, όπως λέγεται. Αυτή είναι η διαφορά. Πολλές φορές έρχονται παιδιά εδώ από το πανεπιστήμιο, φέρνουν βιογραφικά για να συζητήσουμε, για να κάνουν πρακτική άσκηση, γιατί όχι, να δούμε αν μπορούμε να συνεργαστούμε. Πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές έχω αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, μου έρχεται αυτός που τελειώνει δημοσιογραφία στο πανεπιστήμιο και έχει μια γενική θεώρηση των πραγμάτων, πολλή θεωρία, και έρχεται αυτός που τελειώνει, επειδή ήμουν και πολλά χρόνια εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, κάποιο ΙΕΚ, και τον βλέπεις ότι είναι ετοιμοπόλεμος να βγει έξω. Και στην πορεία, βέβαια, να αποκτήσει γνώσεις που ενδεχομένως δεν είχε θεωρητικές. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο διαχειρίζεται η αγορά. Και επειδή πολλοί γονείς σήμερα αναρωτιέστε τι θα κάνετε, όπως και νέοι άνθρωποι, με τις βαθμολογίες, αν πετύχατε ή δεν πετύχατε στη σχολή που σας αρέσει, αν σας απογοήτευσε η επίδοση στις εξτάσεις κλπ., υπάρχουν διέξοδοι. Θέλω να καλημερίσω τον Γενικό Διευθυντή των ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη, ο οποίος είναι στη γραμμή, και να κάνουμε μια γενική κουβέντα καταρχάς και μετά δούμε και ένα-δύο-τρία επιμέρους θέματα. Καλημέρα, κύριε Μαθιουλάκη. Καλημέρα σας. Θα καταλάβατε, φαντάζομαι, και από την εισαγωγή ότι είναι ένα θέμα με το οποίο και εγώ έχω αρκετά χρόνια πείρας πάνω στο κομμάτι αυτό. Και το μεγάλο ερώτημα σήμερα είναι αν και κατά πόσο ο κόσμος πραγματικά έχει διέξοδο στον χώρο αυτόν για να βρει μια χειρολαβή να κρατηθεί από αυτήν και να ζητήσει με αξιώσεις θέσεις στην αγορά εργασίας. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι το ότι ακριβώς λόγω της κρίσης αυτό που έχει περισσότερο σημασία πλέον είναι να μπορεί οι νέοι άνθρωποι να παίρνουν πραγματικές γνώσεις οι οποίες είναι χρήσιμες στην αγορά. Γιατί ξέρετε, τα τελευταία χρόνια έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα. Από τη μια πλευρά υπάρχει υψηλή ανεργία και παράλληλα με αυτό υπάρχει και ακόμα μεγάλη ανάγκη για εξειδικευμένα στελέχη. Mm-hmm. Το οποίο από μια πλευρά μπορεί να ακουστεί λίγο έτσι περίεργο, είναι όμως αληθινό. Γιατί ακριβώς πολλοί νέοι άνθρωποι επιδιώκουν να πάρουν κάποιες γνώσεις, αλλά δεν έχουν βρει τον τρόπο να πάρουν τις συγκεκριμένες γνώσεις που θέλει η αγορά για να έχει παραγωγικούς συνεργάτες και να φέρει αποτέλεσμα. Και εκεί θεωρώ ότι ένα σχολείο στο δικό μας έρχεται να προσφέρει πολλά στην ελληνική κοινωνία. Mm-hmm, mm-hmm. Τώρα, γενικώς ενδιαφέρον υπάρχει από τους νέους ανθρώπους στα ΙΕΚ. Δεν μιλώ μόνο για το ΔΕΛΤΑ, μιλώ γενικώς. Υπάρχει δηλαδή, ο κόσμος το θεωρεί μια πραγματική ευκαιρία ή διέξοδο, ή το κάνει από ανάγκη. Δηλαδή δεν έχω τι άλλο να κάνω και στρέφομαι εκεί ως κάτι που θα το κάνω γιατί δεν έχω κάτι άλλο. Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το ενδιαφέρον είναι συνεχώς αυξανόμενο και μάλιστα πλέον είναι πιο συνειδητοποιημένοι οι νέοι άνθρωποι που έρχονται να σπουδάσουν σε ένα ΙΕΚ όπως και το δικό μας. Δηλαδή, δεν το κάνουν από ανάγκη ή επειδή ίσως δεν πήγαν καλά στις εξετάσεις τους ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πλέον έχουν δει ότι αυτός είναι ο πιο γρήγορος και ασφαλής τρόπος να έχουν μια καλή πιθανότητα να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Έρχονται τα παιδιά και οι γονείς τους συνειδητοποιημένοι, ξέρουν τι ζητάνε. Ναι. Και φαντάζομαι ότι πολλά από τα παιδιά, ή για πολλά από τα παιδιά, όπως σε κάθε ΙΕΚ, το ξέρω και από εμπειρίας πρέπει να σας πω, τα ΙΕΚ είναι από κοντά ώστε να τα φέρουν κοντά στις ανάγκες της αγοράς και να βρεθεί και μια πρώτη ευκαιρία να την αρπάξουν, να κριθούν εκεί, να αξιολογηθούν και να παραμείνουν οι όχι σε εργασιακούς χώρους. Είναι κάτι το οποίο γίνεται, έτσι φαντάζομαι, γίνεται και από εσάς όπως από όλα τα ΙΕΚ. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά. Στο πανεπιστήμιο τελειώνεις, χαιρετάς, παίρνεις το πτυχίο, σημαντικό το πανεπιστήμιο, το συζητώ, δεν συγκρίνονται, είναι διαφορετικά πράγματα, αλλά μετά δεν ασχολείται κανείς μαζί σου. Ενώ στα ΙΕΚ, εξ όσων γνωρίζω, γιατί θυμάμαι και εγώ την πίεση που δεχόμουν και εγώ ως υπεύθυνος τμήματος δημοσιογραφίας, καλοπροαίρετα πίεση, να βοηθήσουμε τα παιδιά, να ενημερωθούμε, να ενημερώσουμε, να ψάξουμε, να τηλεφωνήσουμε σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφημερίδες, αν μπορούν να απορροφήσουν κάποιον αριθμό από τους
νέος μας. Το ίδιο φαντάζομαι γίνεται και σε εσάς και με εσάς. Μα βεβαίως, βεβαίως. Στα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι σπουδαστές όχι απλά να σπουδάσουν. Ο απότερος σκοπός είναι να μπορέσουν να βρουν μια καλή εργασία, να βρουν μια δουλειά και να είναι με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες έξω στην αγορά. Άρα έρχονται η δικιά μας ημέρημνα, το δικό μας το άγχος έρχεται και συμβαδίζει μαζί με το άγχος του σπουδαστή και των γονιών του, γιατί πλέον θέλουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Οπότε όλες οι δυνάμεις του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο σκοπός μας είναι τα παιδιά να προετοιμαστούν καλά, όχι απλά να πάρουν τις γνώσεις, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, να γίνουν και σωστοί επαγγελματίες. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και στο οποίο έχει έλλειμμα η ελληνική αγορά. Ναι. Δεν είναι απλά να πάρουν τις γνώσεις τις ουσιαστικές πάνω στη δουλειά τους, αλλά να μάθουν πώς συμπεριφέρονται και σωστά ως επαγγελματίες. Και αυτό είναι που κάνει και τους ασπόφοιτους του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ να ξεχωρίζουν. Και αυτό φυσικά κάνει και άλλα παιδιά να θέλουν να έρχονται μετά και να συνεχίσουν να σπουδάζουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν βλέπεις έξω το αποτέλεσμα και είναι θετικό, δημιουργείς και ένα καλό όνομα και έτσι. Θέλω να σταθώ σε κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Στη χώρα μας δυστυχώς, ενώ μιλάμε για τουρισμό και θεωρούμε ότι είμαστε φύση και θέση τουριστική χώρα και περιμένουμε πράγματα από εκεί, και υπάρχει και μια έπαρση όταν έχουμε κάποιες επιτυχίες. Εν τούτης, οι δημόσιες σχολές που είχαμε στα ΤΕΗ ήταν πάντα απαξιωμένες. Δηλαδή, ο άλλος χλέβαζε κάποιον ο οποίος επέλεγε, ξέρω εγώ, σχολή τουριστικών επαγγελμάτων εκεί παραπέρα, στα ΙΕΚ. Και δεν αναφέρω μόνο στα ΔΕΛΤΑ, αλλά εσείς έχετε μια πολύ στενή σχέση με το χώρο τουρισμού εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως γνωρίζω. Γίνεται πολύ καλή δουλειά στον τομέα αυτόν και θα ρω ότι είναι μια καλή επιλογή για κάποιον ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τον τουρισμό στην Ελλάδα, γιατί από ό,τι φαίνεται μια βιομηχανία η οποία έχει μένει στην Ελλάδα είναι τουριστική βιομηχανία. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Κοιτάξτε, η Ελλάδα ποτέ δεν έπασχε από ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή οι καθηγητές οι οποίοι, οι επαγγελματίες που είναι και καθηγητές και διδάσκουν στα ΙΕΚ και στις σχολές τις κρατικές είναι υψηλής ποιότητας. Το πρόβλημά μας στην Ελλάδα δεν ήταν οι άνθρωποι, ήταν η οργάνωση και η επένδυση σε ένα πράγμα. Εμείς αυτό που έχουμε κάνει, το ότι δίνουμε τη δυνατότητα στο ανθρώπινο δυναμικό το καθηγητικό μας να έχει και τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις και την οργάνωση για να μπορέσει να δώσει στα παιδιά το καλύτερο δυνατό. Και επειδή ακριβώς όπως το είπατε, ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στη χώρα και έχει επίσης πολύ μεγάλες προοπτικές, εάν κανείς μπορεί οργανωμένα να δώσει με σωστά εργαστήρια, με σωστή εκπαίδευση, με σωστή οργάνωση, καλή κατάρτιση στους νέους ανθρώπους, αυτοί βγαίνουν και μπορούν να κάνουν πολλά και καλά πράγματα, και η αλήθεια είναι αυτό βλέπουμε από τους αποφύτους μας, οι οποίοι παρά την κρίση εργάζονται, είναι δεδομένο ότι βρίσκουν δουλειά και το ζητούμενο είναι πόσο καλύτερη ακόμα θα είναι κάθε φορά η καριέρα τους, και εμείς αυτό επιδιώκουμε. Μάλιστα, οι εγγραφές νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη, έτσι δεν είναι περίοδος εγγραφών? Ναι, οι κρατήσεις θέσεων έχουν ήδη ξεκινήσει, υπάρχουν κάποια προνομιακά δίδακτρα για όσους θα γραφτούν έως στις 15 Αυγούστου. Και επιπλέον για τον τουρισμό, επειδή όπως πολύ σωστά είπατε νωρίς, είμαστε πολλά χρόνια στον τουρισμό, φέτος γιορτάζουμε 20 χρόνια από όταν εισάγαμε εμείς στα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ την ειδικότητα της μαγειρικής στην Ελλάδα, και έχουμε πετειακά διδάκτρα που έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον πολλούς νέους σπουδαστές, γιατί έχουν μια ευκαιρία με αρκετά ελκυστικές τιμές να μπορέσουν να σπουδάσουν αυτό που επιθυμούν και ονειρεύονται. Και υπάρχει και ένα νέο παράρτημα του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στην Πάτρα. Ναι, φέτος έχουμε τη χαρά να βάλουμε ένα καινούριο κατάστημα στην Ελλάδα, στην Πάτρα. Η Νότια Ελλάδα χρειαζόταν, η Πελοπόννησος χρειαζόταν την ποιότητα του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στην εκπαίδευση, οπότε από φέτος και στην Πάτρα θα μπορούν τα παιδιά να έχουν τις υπηρεσίες μαζί με την Αθήνα, τα Ιωάννα και φυσικά τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και Μαθηλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά εύχομαι στα παιδιά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και αν δεν πήγατε διακοπές, να πάτε και να περάσετε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.